Έχουμε 11/9 σήμερα, 3 μήνες αγώνα στην ΕΡΤ. Πώς φαντάζεσαι την επόμενη μέρα? Η επόμενη μέρα φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι μια δημόσια τηλεόραση, αυτή που ονομάζω του δρόμου. Είμαι ένας από τους ανθρώπους που ξεκίνησε τη δημοσιογραφία όχι από τους σωλήνες κομματικών γραφείων, ούτε τους σωλήνες, ας πούμε, των πανεπιστημίων. 1982, φοιτητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και τυχαία μπαίνω στη δημοσιογραφία. Αρχίζω και βγάζω χρήματα περισσότερα από τους συνομιλικούς μου και με κερδίζει τη δημοσιογραφία. Πρέπει να ακούσουμε. Συνεχίζουμε. Ωραία. Θες να το πάρω από την αρχή? Όχι. Ό,τι θέλεις. Τυχαία, είπες, μπήκες στη δημοσιογραφία το 82. Τυχαία το 82. Φοιτητής Πάντιο Πανεπιστήμιο, 1982. Τι πάει να πει τυχαία, μπορείς να μας πεις λίγα λόγια? Θα σου πω τι πάει να πει τυχαία. Η μεγάλη μου αδερφή κάποια στιγμή έχει μπλέξει με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο. Αυτό δεν το ξέρει κανένας, έτσι είναι καινούργιο που το λέω. Αυτός ο συνάδελφος δυστυχώς δεν βρίσκεται στη ζωή. Γιώργος Κυλιάρης, περιοδικό 1, 1982. Τον συναντάω και του λέω, ξέρεις κάτι, μ' αρέσει και εμένα να γράφω. Και μου λέει, αδερφέ, άλλο να γράφεις και άλλο να κάνεις δημοσιογραφία. Και του λέω, τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Μου λέει, για γράψε μου 100 λέξεις για αυτό το πράγμα. Για γράψε μου 200 λέξεις για εκείνο το πράγμα. Αρχίζει ένα παιχνίδι, το οποίο μου αρέσει. Και ανταποκρίνομαι εγώ σε αυτό το παιχνίδι. Γράφω λέξεις, κειμενάκια. Μου λέει, ξέρεις κάτι, αυτό δεν είναι δημοσιογραφία. Θα πρέπει να το πάμε έτσι, θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Δεν θυμάμαι, ήταν Τετάρτη, Πέμπτη που έβγαινε το ένα. Με παίρνει ένα τηλέφωνο, δεν υπάρχουν κινητά, σταθερά τηλέφωνα βέβαια. Και μου λέει, Γιάννη, το πήρες το περιοδικό σήμερα? Λέω, όχι. Για πηγαίνει, μου λέει, σε εκείνη τη σελίδα. Πηγαίνω σε εκείνη τη σελίδα και βλέπω ένα από τα κειμενά και ασκήσεις που του είχα δώσει να έχουν δημοσιοποιηθεί. Και μου λέει την φοβερή κουβέντα η οποία με στοιχιώνει, με ακολουθεί μέχρι τώρα. Καλώς ήλθες σε ένα υπέροχο κολοεπάκελμα. Μετά κατάλαβα τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Έπρεπε να περάσουν πάνω 28 χρόνια δουλειάς για να καταλάβω τι σημαίνει αυτό το υπέροχο κολοεπάκελμα. Υπέροχο, πραγματικά. Έχω ζήσει υπέροχες στιγμές. Έχω κουραστεί πολλές φορές. Έχω αγανακτήσει ακόμα περισσότερες. Έχω πει θα τα παρατήσω επίσης πάρα πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά, είμαστε ακόμα εδώ, ζωντανοί και συνεχίζουμε. Πολιτικό ρεπορτάζ έχεις κάνει? Και πολιτικό ρεπορτάζ. Έχω κάνει αυτό που εγώ λέω πεζοδρόμιο, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Είπα προηγουμένως ότι δεν ξεκίνησα από κάποιο υπουργικό γραφείο να με προτείνει και να πάω να δουλέψω σε κάποιο μαγαζί, ούτε ξεκίνησα καν από το Πανεπιστήμιο. Εξής, όταν ξεκίνησα να δημοσιογραφώ, δεν υπήρχε σχολή δημοσιογραφίας πανεπιστημιακή. Πάντιο, σχολή, τμήμα, το πολιτικό της Πάντιου. Το πιο κοντινό. Και από εκεί και πέρα να ξέρεις να περιγράφεις καλά, φαντάζομαι. Δεν ξέρω, είναι μια πετριά. Είναι αυτό το υπέροχο κολοεπάγγελμα που μου είπε και ο Γιώργος. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου ποτέ να λειτουργείς μηχανικά μετά από τόσα χρόνια? Καλά, εντάξει τώρα, τι λέμε. Όλοι μας κάποια στιγμή αρχίζουμε και λειτουργούμε μηχανικά. Απλά προσπαθείς να μην το κάνεις. Τώρα... Και άμα πληρώνει καλά? Όχι, δεν μπήκα σε αυτή την λογική. Όταν ήρθα στην ΕΡΤ ήταν μια συνειδητή επιλογή. Εγώ έζησα και την μεγάλη άνθηση της δημοτικής ραδιοφωνίας και μετέπειτα ιδιωτικής ραδιοφωνίας, έζησα την άνθηση και ήμουν στην αρχή της ιδιωτικής τηλεόρασης, πλήρωνα πάρα πολύ καλά, έφυσα τα καλά λεφτά εκείνης της εποχής, γιατί ήμουν στο Sky όταν πρώτο ξεκίνησε ο Sky,
Καλά λεφτά όταν λες, δηλαδή στην καλύτερη εποχή, ας πούμε, μπορείς να μας πεις κάποιο νούμερο? Ήταν λεφτά που, να σου πω, όταν ήρθα, ας πούμε, στην ΕΡΤ, πήρα το, ξέρω, το 1 τέταρτο των χρημάτων, το 1 τρίτο των χρημάτων που έπαιρνα στο Μέγκα, μετά από το Μέγκα στον Αντένα, ναι, και μετά στην ΕΡΤ. Ήταν περίπου, ας πούμε, το 1 τρίτο, 1 τέταρτο των χρημάτων που έπαιρνα. Και ήταν μια συνειδητή επιλογή αυτή, έτσι. Ήταν μια επιλογή που είπα ότι κάποια στιγμή πρέπει να το πάρω αλλιώς. Και το προσπάθησα. Δεν ήταν εύκολο. Κοίτα, απλώς σε ρωτάω γιατί ο κόσμος φαντάζεται τρελούς μισθούς. Α, ναι, οκ, okay, εντάξει παιδιά, να σας πω λοιπόν τον μισθό μου τον τελευταίο, τον τρελό μισθό. Έστω τον τελευταίο, ναι. Τον τρελό μισθό λοιπόν, τον τελευταίο που έπαιρνα ως παρουσιαστής κιόλας μάλιστα μιας εκπομπής μέσα στο χειμώνα, στην ΕΡΤ, όπου η διοίκηση είχε ποντάρει και πάρα πολλά σε αυτή την εκπομπή, τρίωρη καθημερινή εκπομπή, prime time, στην ΕΡΤ. Λοιπόν, τα χρήματά μου, 1.280 ευρώ προϋπηρεσία από 28 χρόνια δουλειάς. Αυτά που λες είναι τα καθαρά, έτσι? Ναι, είναι τα καθαρά. 1.280 ευρώ. Χωρίς επιδόματα? Όχι, με όλα αυτά. Τα επιδόματα μέσα, παιδεία, αυτό, οικογένεια, όλα τα υπόλοιπα, έτσι. Ωραία. Πώς τα βγάζετε πέρα τώρα, τρεις μήνες? Να σου πω την αλήθεια ότι αν δεν υπήρχε βεβαίως η αποζημίωση, γιατί μας έχουν βάλει κάποια χρήματα της αποζημίωσης έναντι ή δεν έχει γίνει κάποια εκαθάριση, αυτά τα χρήματα είναι τα οποία παίρνουμε μέσα στην. Έχεις Ταμείο Ανεργίας? Έχω κάνει αίτηση για το Ταμείο Ανεργίας, δεν έχουμε πάρει χρήματα ακόμα από το Ταμείο Ανεργίας. Mm-hmm. Δεν ξέρω πότε θα βγουν αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Αλλά δεν έχω πάρει ακόμα χρήματα. Τι έχεις να πεις στους συναδέλφους σου που πήγαν εν τέλει στη Δουτού, στο μεταβατικό σχήμα, ναι, το οποίο, ναι, καταχρηστικά η κυβέρνηση χρησιμοποιεί για να μην δεχτεί μια άλλη ερμηνεία του Συμβουλίου της Επικρατείας, δηλαδή να λειτουργήσει πάλι η ΕΡΤ. Υπάρχουν κάποια παιδιά, κάποιοι άνθρωποι εδώ, συνεργαζόμενοι, οι οποίοι είπαμε από την αρχή ότι αυτό εμείς δεν το αναγνωρίζουμε. Δεν αναγνωρίζουμε αυτή τη διαδικασία του μεταβατικού σταδίου. Ένα μόρφωμα, όπως εμείς το αποκαλέσαμε, την Δέλτα ΤΑΦ, μπήκαν κάποιοι κανόνες σε αυτό το μόρφωμα από την κυβέρνηση, από τον αρμόδιο υπουργό και τελικά αποδεικνύεται ότι αυτοί που βάλανε τους κανόνες του παιχνιδιού δεν τους τηρούν. Νομίζω ότι αυτό είναι, ας πούμε, ξέρω, και το χειρότερο που μπορεί να γίνει. Μπορείτε να μας πείτε ένα παράδειγμα? Οι ίδιοι έκατσαν λοιπόν και είπαν, για παράδειγμα, ότι δεν θα υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν σε δύο δουλειές. Μπορεί η ΕΣΥΕ αυτή τη στιγμή να μην το θεωρεί αυτό παράτυπο, σίγουρα είναι ανήθικο. Και πέρα από το ανήθικο, είναι ο κανόνας του παιχνιδιού που ήδη έθεσαν. Είπαν λοιπόν ότι εμείς δεν πρόκειται να βάλουμε ανθρώπους που δουλεύουν σε μια δεύτερη δουλειά. Δεν πρόκειται να προσλάβουν. Και πώς θα το ελέγξουν αυτό, δηλαδή? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να είσαι καμία. Ούτε ναι, καν τη πιάτσα, ας πούμε. Δηλαδή, ένας απλός τηλεθεατής, ακροατής ή αναγνώστης, όταν κάποια στιγμή βλέπει έναν άνθρωπο, ξέρει ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος μπορεί να εμφανιστεί, τον διαβάζει σε μια εφημερίδα ή το ίδιο ρεπορτάζ που δίνει στην Δουτού, το βλέπει, να το ακούει σε ένα άλλο ραδιόφωνο. Okay. Είναι γεγονός ότι έχουν προσληφθεί εκτός αυτής της διαδικασίας με την προκήρυξη των θέσεων κτλ. Κάποια άτομα, πόσα είναι αυτά, αν γνωρίζεις? Είχε βγει μια λίστα, 577 βγήκε τελικά. Έξτρα. Όχι, η πρώτη λίστα η οποία ήταν αυτή. Mm-hmm. 577. Βγήκε μια δεύτερη λίστα προχθές κιόλας, προχθές. Όπου ήταν 495, διότι ήταν οι 20 που είχαν στην αρχή βάλει. Αυτοί που λένε ότι ναι, μεν φέρανε τα χαρτιά τους, τα δικαιολογητικά τους, αλλά εμείς τα ελέγξαμε. Και να λοιπόν, αυτοί που ενώ κάναμε τον έλεγχο των χαρτιών τους, είναι οι άνθρωποι που προσλάβουν. Αυτό λέω, εκτός αυτής της διαδικασίας.
Υπάρχουν άνθρωποι που και είναι γεγονός που τους παίρνουν τηλέφωνο και γνωρίζουμε που δεν έχουν κάνει καν αίτηση. Δεν έχουν κάνει αίτηση καν αίτηση και τους λένε μα ελάτε, ελάτε. Και το περίεργο σε όλη αυτή την ιστορία, περίεργο, δεν είναι καθόλου περίεργο, αναμενόμενο είναι, ότι παίρνουν τηλέφωνα ανθρώπους που προφανώς δεν τους έχουν ανάγκη τώρα να τους βγάλουν στο γυαλί, αλλά μόνο και μόνο επειδή ήταν συνάδελφοι που δουλεύανε εδώ μαζί μας, ξέρεις, πρέπει να το αποψηλώσουν, ας πούμε. Μάλιστα. Να τους πάρουν και τους λένε, μα ελάτε, αφού είσαστε επιλαχό ή επιλαχούσα, ελάτε, σας περιμένουμε. Έχεις ελπίδες από τη δικαιοσύνη που θα αποφαρθεί, δεν θυμάμαι πόσο του Οκτωβρίου. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλές αγωγές, υπάρχουν πάρα πολλοί δικηγόροι που έχουν αναλάβει τις αγωγές μας. Οι δικές μας, για παράδειγμα, αγωγές, τη δικιά μας δικηγόρου που έχουμε πάει είναι τον Ιανουάριο, γύρω στα τέλη Ιανουαρίου. Ναι, είναι ένα κομμάτι αυτό, η δικαιοσύνη. Κακά τα ψέματα. Η απόφαση ήταν πολιτική. Ήταν μια απόφαση πολιτική να κλείσει η ΕΡΤ, να πέσει μαύρο στην ΕΡΤ. Εάν ξανανοίξει η ΕΡΤ, και λέω, όχι κάποιος άλλος φορέας, η ΕΡΤ θα είναι πάλι μια πολιτική απόφαση. Αυτό είναι δεδομένο. Σαφέστατα υπάρχουν και τα δικαστήρια. Το δεύτερο κομμάτι. Δεν ξέρω, εκεί θα υπάρξουν θα ξαναπάμε σε άλλα δικαστήρια, μπορεί να φτάσουμε στα ευρωπαϊκά. Πάρα πολύ χρόνο. Υπάρχει όμως το τρίτο πιο μεγάλο και πιο σημαντικό κομμάτι κατά την άποψή μου. Η κοινωνία. Η κοινωνία πλέον σήμερα είναι πιο μπροστά. Πιο μπροστά από όλους μας. Πιο μπροστά από τους δημοσιογράφους, πιο μπροστά από τους συνδικαλιστές, πιο μπροστά από τα κόμματα. Σήμερα ήταν το πρώτο κουδούνι στα σχολεία. Τι είχαμε στο πρώτο κουδούνι? Είχαμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Τσίπρα, να κάνει μια καθαρά πολιτική δήλωση στους μαθητές, άνοιγμα, και στους εκπαιδευτικούς επίσης. Είχαμε τον κύριο Κουτσούμπα, τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, να κάνει επίσης μια πολιτική τοποθέτηση στο πρώτο κουδούνι, σε ένα υπάλληλο που έχει πάει. Και να λέει, εμείς στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς, στηρίζουμε τους αγώνες των μαθητών, στηρίζουμε τους αγώνες των... Ποιο είναι το συμπέρασμα από όλη αυτή την ιστορία? Και νομίζω ότι αυτή είναι η ουσία της εξέλιξης, της μετεξέλιξης, αν θέλετε, ας πούμε, της κοινωνίας, της ελληνικής κοινωνίας σήμερα. Ότι πλέον τα κοινωνικά κινήματα, πλέον η βάση αρχίζει και απαιτεί. Μέχρι τώρα είχαμε ένα άλλο μοντέλο. Είχαμε ένα μοντέλο, το κόμμα προς τα κάτω, έδινε εντολές στους συνδικαλιστές και οι συνδικαλιστές έδιναν εντολές στον κόσμο από κάτω, στους πολίτες. Έχει αντιστραφεί αυτό το κλίμα. Τα κόμματα, οι συνδικαλιστές αναγκάζονται να υιοθετήσουν πλέον τα κοινωνικά κινήματα. Αναγκάζονται να υιοθετήσουν πλέον την κοινωνική αντίδραση, τον κόσμο, να ακούσουν. Ξέρετε κάτι, δεν έχω την άποψη ότι οι ήρωες γεννιούνται. Και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα το τι σημαίνει ήρωας. Απλά σε αυτή τη ζωή κάποια στιγμή σου κάθεται η μπήλια. Και εκεί πρέπει να πάρεις τη μεγάλη απόφαση. Μπορείς να σηκώσεις το βάρος που σου αναλογεί ή όχι. Και επειδή τα πράγματα δεν είναι... Είμαστε σε δύο βάρκες, το ένα πόδι από εδώ και το άλλο πόδι από εκεί. Είναι η εποχή που πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Είναι η εποχή που πρέπει να πάρουμε θέση. Είναι η εποχή που πρέπει να κοιταζόμαστε ο ένας με τον άλλον στα μάτια. Και είναι η εποχή που πρέπει το πρωί που ξυπνάς και πας να πλύνεις τα δόντια σου και να ξυριστείς, όταν κοιτάζεσαι στον καθρέφτη, να μπορείς να κοιτάζεσαι. Πρέπει να πάρεις θέση. Είναι η εποχή που δεν αφήνεις τη ζωή να σε πηγαίνει. Λες ότι θα πάρω εγώ τη θέση που θα πάρω. Θα πρέπει να κάνω κουπί. Να πάω προς τα εκεί ή προς τα εδώ. Αυτή είναι η ιστορία. Είναι η εποχή των αποφάσεων.
Δεν είναι η εποχή των ήρωων. Ποτέ δεν πίστεψα στους ήρωες. Να επιστρέψουμε λίγο στην ΕΡΤ. Τι περιμένει, τι μπορεί να περιμένει ο τηλεθεατής, ο ακροατής από την ΕΡΤ τον επόμενο μήνα, ξέρω εγώ. Και τι περιμένουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ από όλο αυτό το κοινό. Δηλαδή, θα μπορούσες μηχανικά να πεις, ξέρω εγώ, περιμένω ένα, δύο, αυτά τα πράγματα. Εγώ. Okay. Να τα πάρουμε λοιπόν τα πράγματα. Γιάννης, ναι, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εξής, η αντίδρασή μου εμένα δεν ήταν η αντίδραση του ανθρώπου που κάποια στιγμή χάνει τη δουλειά. Αυτά τα πράγματα το έχω ξαναπεί, τα έχω ξεκαθαρίσει με τον αυτό μου. Μπορεί εδώ και 28 χρόνια η δημοσιογραφία να είναι η ερωμένη, αυτήν ερωτεύτηκα, αυτήν αγάπησα και τελικά αυτήν παντρεύτηκα, αλλά ξέρεις, θα κολλήσει το με τον εαυτό μου. Αν χρειαστεί να βγάλω χρήματα για την οικογένειά μου, θα τα βγάλω με τον οποιοδήποτε τρόπο. Έστω και αν πρέπει να εγκαταλείψω την δημοσιογραφία. Μπορεί και να συμβεί αυτό το πράγμα. Ξέρεις, όμως πρέπει να κοιτάξω, ας πούμε, όχι μόνο τον εαυτό μου που σου είπα και προηγουμένως. Πρέπει να κοιτάξω και το παιδί μου. Έχω μια κόρη, είναι 14 ετών. Μπορώ να της πω ότι δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε κάτι. Φτάνει να μπορώ να της εξηγήσω για αυτό. Ξέρεις, να της πω ότι τα πράγματα είναι έτσι, αυτή είναι η ζωή. Δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε αυτό το περιττό ή το αναγκαίο. Αλλά γι' αυτό το λέω. Και να μπορώ να την κοιτάξω στα μάτια. Αριάδη, μπορώ να σε κοιτάξω στα μάτια. Καλά, μου γεννιούνται άλλα ερωτήματα, αλλά δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι θέλεις. Πόσο πίσω κρατάνε τους ανθρώπους οι υποχρεώσεις που δημιουργούν? Εντάξει, πολύ. Είναι βάρος. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, ας πούμε. Να μην κάνουμε παιδιά, να μην... Να... Όχι. Κανένας δεν είπε κάτι τέτοιο. Και παιδιά πρέπει να κάνεις και να ελπίζεις και να ονειρεύεσαι και να έχεις οράματα και να προσπαθείς να πας μπροστά. Η ζωή δεν σταματάει. Η ζωή είναι, ξέρεις, πολύ πιο δυνατή από τα θέλω μας. Μας πάει πιο μπροστά, μας αναγκάζει να πάμε πιο μπροστά, μας τραβάει πιο μπροστά. Δηλαδή, είμαστε πολύ μικροί, ας πούμε, για να βάλουμε φρένο σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Αλλά, μπορείς να βάλεις και τους κανόνες του παιχνιδιού. Μπορείς να τους αλλάξεις. Ή να προσπαθήσεις να τους αλλάξεις. Ναι, αυτό. Ναι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο, έτσι. Γιατί ξέρεις κάποιος που μπορεί να μας ακούει τώρα και να λέει μεγαλοστομίες, εντάξει, φανφάρες, ας πούμε. Κοίτα, μπορείς να προσπαθήσεις να αλλάξεις τους κανόνες, αλλά υπάρχει και η μανιέρα, έτσι. Δηλαδή το ασυνείδητο, ας πούμε, ότι έχουμε έναν τρόπο και λειτουργούμε αυτόν, χωρίς καν να καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άλλοι χίλιοι τρόποι. Όχι, υπάρχουν και ανάγκες, παιδιά, μην τα βγάζουμε αυτά τα πράγματα. Δεν είμαστε άειλοι και πάνω από όλους και υπεράνω. Δεν βρισκόμαστε κάπου άλλο. Εδώ είμαστε. Με ανάγκες πατάμε σε αυτή τη γη, με φως, νερό, τηλέφωνο, ανάγκες, φαγητό. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, στο παρελθόν με είχαν ρωτήσει και μου είχαν πει «Θα τα πεινες». Και η απάντησή μου ήταν «Ποια θα ήταν η ανάγκη». Η κόρη μου δούλευα σε κάποιον τηλεοπτικό σταθμό, δεν έχει σημασία να πω ποιος. Μου χρωστούσαν πάνω από 8 μήνες λεφτά. Η κόρη μου είναι ενός έτους και μικρότερη μηνών. Έχει μία κύλη στην οθή και μου λέει ο παιδίατρος ότι πρέπει να γίνει εγχείρηση χθες. Εδώ μου λέει θα πάτε σε αυτό το νοσοκομείο, ναι μεν θα σας το καλύψουμε, αλλά πρώτα πρέπει να πληρώσετε και μετά θα πάρετε κάποια από τα χρήματα. Σας ρωτάω, τι θα κάνατε, το
το παιδί σας πρέπει να χειρουργηθεί χθες. Δεν χρειάστηκε να πουλήσω κάτι τη σύνθεσή μου. Ευτυχώς. Δεν πήγα. Δεν μετρήθηκα με τον εαυτό μου. Πήγα όμως στον ιδιοκτήτη του μαγαζιού και του είπα ότι από μέσα εδώ ή θα μου δώσει λεφτά γιατί αύριο χειρουργείται το παιδί μου ή δεν ξέρω, θα με βγάλουν σηκωτό. Ένα από τα δύο. Βρέχει άκρη. Ξέρεις, μου δώσε κάποια χρήματα. Mm. Εντάξει. Ένατι. Ποτέ δεν πήγα. Τα λεφτά που μου χρωστούσε. Το εννοούσα όμως. Του είπα ή θα πάρω λεφτά για να χειρουργηθεί το παιδί μου ή θα με βγάλει σκότο. Τελικά είναι ζήτημα αναγκών ή είναι ζήτημα χαρακτήρα να ξεπουλιέται κάποιος. Γιατί... Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Είναι... Τρόπος ζωής. Είναι τρόπος ζωής. Να σου πω κάτι. Αυτά όλα... νομίζω ότι δεν έχεις την δυνατότητα κάποια στιγμή να επιλέξεις. Έχει επιλέξει για σένα, ναι. Το DNA σου, ο τρόπος που μεγάλωσες. Που... έλεγα κάποια στιγμή ως έφηβος, ως πιτσιρικάς, υπήρχαν δύο πολύ μεγάλες παρέες. Και με απασχόλουσε πάρα πολύ καιρό και έλεγα τυχαία βρέθηκα εγώ σε αυτή την παρέα, γιατί μία παρέα στην οποία δεν ήμουνα, η μισή από αυτούς πριν τα 25 τους είχαν φύγει από τη ζωή. Συντροχέ, με ναρκωτικά, δεν ήταν στη ζωή. Και λέω, ξέρεις, ένα κλικ ήταν, ας πούμε, να βρισκόμουν στην από εκεί πλευρά. Με βασάνισε πολύ καιρό όλο αυτό το πράγμα και λέω, ήταν τυχαίο. Δεν νομίζω τελικά ότι ήταν τυχαίο. Επιλογή είναι αυτό το πράγμα. Επιλογή ασυνείδητη, αλλά επιλογή. Έτσι έχεις μεγαλώσει. Αυτή είναι η πάστα σου, αυτό κουβαλάς. Και ξαφνικά πρέπει να κάνεις τις επιλογές σου. Συνειδητά, συνειδητά, σε αυτή τη ζωή πρέπει να κάνουμε επιλογές. Ξαναλέω, σε αυτή τη ζωή κάνουμε επιλογές. Αυτό το ότι η κοινωνία είναι πολύ και έχει προχωρήσει, που υπόθηκε νωρίτερα, δεν οφείλεται και τόσο πολύ στην ΕΡΤ, έτσι. Προφανώς όχι. Δεν είπε κανένας ότι η ΕΡΤ έκανε την τεράστια επανάσταση. Κανένας δεν είναι επαναστάτης μας, παιδιά. Τώρα τι συζητάτε. Δεν γεννηθήκαμε επαναστάτες. Θέλω να πω, πού οφείλεται. Οφείλεται ότι έχει αρχίσει να οριμάζουν, να έχουν αρχίσει να οριμάζουν κάποια πράγματα στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία. Ήμουνα πάντοτε από φοιτητής, από έφηβος, ας πούμε, υπέρ, όχι των κομμάτων, όχι των συνδικαλιστών, κατά όλων αυτών των πραγμάτων, ας πούμε, που σε καθοδηγούν. Ήμουνα υπέρ, ας πούμε, των κοινωνικών κινημάτων, αυτόνομων κοινωνικών κινημάτων. Στην εποχή μου, δεκαετία του 80, ας πούμε, ξέρω, ήταν αντιπυρηνικό κίνημα. Ήταν το κίνημα τη ισότητα των δύο φίλων. Ήταν φιλελληνικά κινήματα, ήταν τέτοια κινήματα. Η πληροφόρηση, τα εναλλακτικά μέσα, το ίντερνετ. Μην ξεχνά, μιλά ένα. Ναι, βέβαια. Άλλο ένα, δηλαδή. Όχι, και εμείς τώρα τι είμαστε. Ένα από εσάς είμαστε. Ποιον συναγωνίζεστε αυτή τη στιγμή, το κακό μας σε αυτό. Ακόμα. Ναι, εντάξει, πρέπει να ξέρεις. Δεν αισθάνομαι, να σου πω την αλήθεια. Πόσο alternative μπορεί να είναι η ΕΡΤ, πόσο progressive μπορεί να είναι η ΕΡΤ με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν μείνει εδώ. Νομίζω ότι αν κάποιος μπει και κοιτάξει τα δελτία που κάνουμε αυτή τη στιγμή, που παράγουμε, βλέπει μια αλλαγή. Από την άλλη, ας μην ξεχνάμε ότι ο στόχος μας, τουλάχιστον κάποιων ανθρώπων που έχουμε μείνει εδώ μέσα, γιατί θα ήταν, ξέρεις, είναι πολύ δύσκολο, ας πούμε. Είσαι σε μια κατάσταση, ας πούμε, που ακροβατής. Τι εννοώ ακροβατής. Είναι πολύ εύκολο να πας στην άλλη πλευρά. Και από εκεί που είσαι η ΕΡΤ, τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ένα μεγάλο κανάλι που πληρώνεται με ανταποδοτικό τέλος και πρέπει οι υπηρεσίες που προσφέρουν να είναι ανταποδοτικές. Δηλαδή, η ΕΡΤ δεν είναι ούτε της κυβέρνησης, η ΕΡΤ δεν είναι ούτε των εργαζομένων, η ΕΡΤ δεν είναι των περισσότερων, η ΕΡΤ πρέπει να είναι όλων και των μειοψηφιών. Απευθύνεται και στις μειοψηφίες. Πρέπει να απευθύνεται και στις μειοψηφίες. Τα μεγάλα κανάλια, τα ιδιωτικά, τι κάνουν, λένε ότι εμείς πρέπει να καλύψουμε πληθυσμιακά. Εάν είναι ασύμφορο να βάλουν ένα πομπό κάπου που
υπάρχουν 5 άνθρωποι μόνο, ξέρω εγώ, στην Ηρακλία, λέω τώρα ένα τυχαίο παράδειγμα, θα μπουν σε μια τέτοια διαδικασία να ξοδέψουν λεφτά για να τους δουν 5 άνθρωποι στην Ηρακλία. Η ΕΡΤ πρέπει να είναι στην Ηρακλία. Η ΕΡΤ πρέπει να απευθύνεται να έχει, ξέρω εγώ, η μουσική της, ας πούμε, να μην είναι μια playlist το ραδιόφωνο της ΕΡΤ 200 τραγουδιών που ακούει ο πολύς ο κόσμος. Πρέπει να έχει και το δημοτικό, πρέπει να έχει και το λαϊκό, πρέπει να έχει και το ρεμπέτικο, να έχει και τη ροκ, να έχει και τη φανκ μουσική, να έχει τα πάντα. Δεν πρέπει να αποκλεί τις μειοψηφίες. Πρέπει να κάνω... πρέπει να σου κάνω την ίδια ερώτηση με άλλο λόγο. Ό,τι θέλεις. Λοιπόν, η ΕΡΤ, πόσο εναλλακτική είναι, βαθιά μπορεί να συγκρουστεί με οτιδήποτε είναι, τι να σου πω, ψέμα, αδικία. Συγκρούεται αυτή τη στιγμή. Πραγματικά συγκρούεται. Δηλαδή, αν κάποιος, ας πούμε, δει δελτία ειδήσεων στην ΕΡΤ, αυτή τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι υπάρχουν δελτία ειδήσεων που, ας μην γελιόμαστε, η ιδιωτική τηλεόραση μονομερώς ασχολείται με κάποια πράγματα και είναι πολύ κατευθυνόμενη η ενημέρωση. Δεν έχει ανοίξει αυτιά και μάτια, ας πούμε, στην κοινωνία. Εμείς αυτό που προσπαθούμε εδώ και 3 μήνες να κάνουμε είναι όχι ένα αντικυβερνητικό κανάλι. Είναι αυτός ο λόγος. Άνοιξε τα αυτιά σου και τα μάτια σου στην κοινωνία, στα προβλήματα της κοινωνίας. Υπάρχει η άποψη ότι είστε ξαφνικά όλοι ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Το οποίο, για να είμαστε και δίκαιοι, με μια πρώτη ανάγνωση μπορεί κάποιος να του έρθει αυτή η ιδέα. Έτσι, τι έχεις να πεις αυτό? Εάν το να ακούς την κοινωνία, να έχεις ανοίξει τα αυτιά σου, να έχεις ανοίξει τα μάτια σου και να είσαι στα κοινωνικά κινήματα, αυτό συμπίπτει με αυτό που πρεσβεύει, πιστεύει, διακηρύσει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι. Είμαστε ΣΥΡΙΖΑ, είμαστε ΚΚΕ, είμαστε ΑΝΕΛ, είμαστε τα πάντα. Λοιπόν, εγώ δηλώνω σε μια κάμερα μπροστά ότι... και το δηλώνω γιατί αν κάποιος έχει άλλη άποψη ή άλλη πληροφόρηση, ας με διαψεύσει, δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, δεν παίρνω κομματική γραμμή από κανέναν, παρά μόνο από την συνείδησή μου. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία, τουλάχιστον, και πίστεψέ με, αρκετοί από τους συναδέλφους μου που βρίσκονται εδώ, σαφέστατα τα παιχνίδια τους, τα πολιτικά τους παιχνίδια, πολλοί θα θελήσουν να τα παίξουν, αλλά είναι αυτό που σου είπα και προηγουμένως. Έχουμε φτάσει στην εποχή που δεν προηγούνται τα κόμματα, προηγείται η κοινωνία, προηγούνται τα κινήματα. Τα κόμματα ακολουθούν και ή θα μπουν στο παιχνίδι και θα τα αγκαλιάσουν και θα τα βάλουν κάτω από τις στερούγες τους και θα τα υιοθετήσουν ή θα μείνουν έξω από το παιχνίδι. Οι κανόνες έχουν αλλάξει. Πώς είμαστε, ok να το κλείνουμε? Ό,τι θέλεις, ό,τι θέλεις. Τι ό,τι θέλω, εγώ μπορώ να κάθομαι μέχρι το πρωί εδώ πέρα. Εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εντάξει, με περιμένουν και κάτι φιλικά του, αλλά ό,τι θέλεις. Εντάξει. Είπα, ψιλοεναλλακτική, έτσι. Όχι επανάσταση, παιδιά, να μην τρελαθούμε. Να σου πω, όταν έκανες πολιτικό ρεπορτάζ, έτσι, ένιωθες ότι έκανες ρεπορτάζ ή ένιωθες ότι... Όχι, δεν ένιωθα καθόλου ότι έκανα ρεπορτάζ. Ένιωθα ότι και ειδικά το ήταν κάτι το οποίο το συγχάθηκα πάρα πολύ. Ωραία, μπορούμε να ρίξουμε μία ματιά μέσα από την κλειδαρότρυπα αυτού, ναι, του δίθεν ρεπορτάζ. Εντάξει, οποίο... εντάξει, δεν ήταν ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ δεν σημαίνει. Δεν είναι αιχμή για σένα, είναι αιχμή για την μεθοδολογία. Δεν έχω πρόβλημα. Που έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και πάρα πολύ καιρό, κυρίως στα ιδιωτικά κανάλια, αλλά και στην ΕΡΤ. Όπα. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσω. Στα ιδιωτικά κανάλια υπάρχει γραμμή την οποία δεν μπορείς να ξέρεις ποια είναι. Στην ΕΡΤ, έτσι όπως την γνωρίζαμε, σαφέστατα υπήρχε μια γραμμή, την οποία είτε την έδινε ο διευθυντής ή αν θέλεις, ας πούμε, είχαμε και εμείς τον μπάτσο μέσα μας.
Και λέγαμε, ξέρεις, δουλεύουμε τώρα. Αυτολογοκρισία. Προφανώς υπήρχε δηλαδή, μια αυτολογοκρισία. Έλεγες ότι ναι. Με απλά λόγια να το πούμε, θα γράψω έτσι ώστε να μην ενοχλήσω και να συνεχίζω να γράφω. Ναι, πάρα πολύ. Στους περισσότερους νομίζω ότι συνέβαινε. Εντάξει, σε άλλους περισσότερο, σε άλλους λιγότερο. Ξέρεις, υπάρχει και μια ελαστικότητα. Απλώς η ερώτησή μου είναι ότι στείνεσαι έξω από το Μέγαρο Μαξίμου ή ξέρω από την Νέα Δημοκρατία, το Πασό κτλ. Με ένα μικρόφωνο και περιμένεις να βγεις στο δελτίο. Θα σου πω. Όταν εσύ ως τηλεθεατής άνοιγες την τηλεόραση σου και βάζεις, ας πούμε, με το control και έλεγες, ας πούμε, ERT, NET, και βλέπεις δελτίο ειδήσεων. Τι έλεγες? Λογικό είναι ποιον έχουμε κυβέρνηση τώρα, το ΠΑΣΟΚ. Ποιον έχουμε κυβέρνηση τώρα, τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Τι θα παίξουν πρώτο θέμα, την άποψη, ας πούμε, του κυβερνώντος κόμματος. ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Οκ. Αυτό ήταν το εμφανές. Το θέμα όμως στα ιδιωτικά κανάλια, το οποίο το παίζουν, ξέρεις, αντικειμενικά, είναι ότι δεν ξέρεις ποιος είναι από πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Υπάρχει μια αντικειμενικότητα σε όλο αυτό το πράγμα, μια αλήθεια μάλλον, που πρέπει να τη συνειδητοποιήσουμε όλοι. Όχι στην Ελλάδα, αλλά παγκόσμια η ενημέρωση από κάποιον πληρώνεται. Τι εννοώ? Η ενημέρωση μπορεί να πληρώνεται από την κυβέρνηση, το ποια θα είναι, η ενημέρωση μπορεί να πληρώνεται από επιχειρηματίες, από ιδιωτικά συμφέροντα, από κάποια κόμματα. Νομίζω ότι πρέπει να φτάσουμε σε άλλα μοντέλα. Πρέπει να φτάσουμε στα μοντέλα που θα ζητάμε από τον κόσμο, ακριβώς επειδή η ενημέρωση πληρώνεται, εάν δεν θέλεις να την πληρώνει την ενημέρωση και εκφράζει αυτόν που την πληρώνει, εάν δεν θέλεις λοιπόν αυτή η ενημέρωση να είναι αυτή που πληρώνει κάποιος άλλος, ίσως να πρέπει να την πληρώσεις εσύ. Δηλαδή ίσως να φτάσουμε σε συνεργατικά μέσα όπου θα ζητήσουμε από τον ακροατή, τον τηλεθεατή, τον αναγνώστη και να του πούμε ότι κοίταξε αδερφέ, για να μην την πληρώσει το τάδε κόμμα ή να μην την πληρώσει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, πρέπει να συμμετέχεις σε αυτή την ιστορία. Του δώσε μισό ευρώ. Πλήρωσέ την λοιπόν εσύ. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, το άλλο κομμάτι δεν είναι η ιδεοντολογία, δηλαδή ότι προβάλλεις μια ιδεοντολογία και πέρα από το ποιος πληρώνει, έτσι, υπάρχει μια μέθοδο συγκεκριμένη βάσει της οποίας μπορείς και εσύ να λέγεσαι δημοσιογράφος. Ναι. Η οποία έχει... Να σου πω κάτι. Ψάχνουμε να τη βρούμε τώρα. Ναι. Δηλαδή όταν σε ρωτάω πώς γίνεται το ρεπορτάζ, θα σου πω πώς γίνεται. Θα σου κάνω μία υπόθεση εργασίας. Παίρνεις, ας πούμε, αν κάνεις το ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, παίρνεις 5 τηλέφωνα, έτσι, κάποιους ανθρώπους από μέσα, για να μάθεις κάποια πράγματα και να διασταυρώσεις και να τους δώσεις την ευκαιρία να εκφραστούν μέσα από το δελτίο, έτσι. Mm-hmm. Πάνω, δηλαδή, από το μυαλό μου τα κατεβάζω αυτά. Θα σου πω. Εμείς αυτό που κάναμε τα τελευταία χρόνια, ακόμα και αυτή την ΕΡΤ, την κολοβή, έτσι, που είχαμε πριν την 11η Ιουνίου, όσο ήταν, ήταν πολύ καλύτερη δημοσιογραφία από αυτή των ιδιωτικών καναλιών. Γιατί γινόταν ρεπορτάζ. Οι συνάδελφοί μου, με τα λύπη μου λένε ότι στα ιδιωτικά κανάλια, στην πλειοψηφία τους, δεν κάνουν πλέον ρεπορτάζ. Υπάρχει ρεπορτάζ, υπάρχει το δελτίο τύπου του κόμματος, του Υπουργείου, αυτό είναι. Εντάξει, οκ, το διαβάζω. Δηλαδή... Δεν θα έπρεπε να έχει σούπερ τίτλο, δηλαδή από κάτω, ρεπορτάζ Υπουργείου Ανάπτυξης, παράδειγμα, το οποίο είναι πληρωμένο μάλιστα από εκεί. Σαφέστατα. Δεν είναι δηλαδή παραφύγιο. Αυτό λοιπόν, και το λέω αυτό το πράγμα, ακόμα και στην ΕΡΤ πριν την 11η Ιουνίου, γιατί έτσι δεν έγινε ξαφνικά, ας πούμε, κουβαλάμε κάτι από αυτή την ΕΡΤ. Η ΕΡΤ ήταν ένα θεσμικό κανάλι, έτσι, το οποίο είχε καταφέρει να έχει μια αξιοπιστία. Άνοιγε στην ΕΡΤ, έβαζε το κανάλι της ΕΡΤ και έλεγες, εντάξει τώρα, ποιος κόβει κορδέλα. Ο Σιμίτης, ο Παπανδρέου, ο Καραμαλής, ξέρω εγώ, ο Σαμαράς. Λογικό είναι γιατί κόβει την κορδέλα και επειδή είναι κυβέρνηση πρέπει να τον έχουν πρόσωπο. Αλλά αν ήθελες να ακούσεις ρεπορτάζ πραγματικό
και να ακούσει μια ισορροπία των πράγματων, έρτε επέλεγε. Έστω και αν ξεκατηνιαζόσουν σε άλλα κανάλια πριν. Να δει, α πούμε, κανάλι τύπου δελτία πιο lifestyle, α πούμε. Ο ίδιο λοιπόν που ω lifestyle επέλεγε κάτι διαφορετικό πριν, ένα άλλο κανάλι απαιτούσε από την ΕΡΤ και έβλεπε από την ΕΡΤ και ενημερωνόταν από την ΕΡΤ. Δεν τα βάζουμε όλα σε μέσα εκεί. Η ΕΡΤ λοιπόν είχε καταφέρει κάποια πράγματα. Δεν είχε καταφέρει να ξεφύγει από αυτή την ιστορία, ξέρεις, του εναγκαλισμού, ας πούμε, την κυβέρνηση. Εντάξει. Δεν φταίνει αυτό όμως οι εργαζόμενοι. Οι διοικήσεις πάντοτε δεν φταίνουν σε αυτά τα πράγματα. Εντάξει. Θα μου πεις και γιατί δεν φεύγεις. Όχι, γιατί εγώ τη δουλειά μου την έκανα πολύ πιο έντιμα, αν θέλεις, ας πούμε, από πολλούς συναδέλφους που μου ξέρανε μέσα. Mm-hmm. Εμένα ξέρανε ποιος με πληρώνει. Και τα λέω, ξέρανε ποιος με πληρώνει. Και εγώ, επειδή λοιπόν είχα στο μυαλό μου ότι αυτός που με πληρώνει δεν είναι η κυβέρνηση, ούτε το κράτος, ούτε λίγοι, αλλά ο κόσμος, τα 4,2 ευρώ το μήνα στο λογαριασμό του που ερχόταν στη ΔΕΗ. Αυτό λέγεται ανταποδοτικό τέλος. Το οποίο νομίζω ότι είχε αντικατασταθεί με κάποιο άλλο τέλος. Δεν έχει μπει ακόμα στους λογαριασμούς. Ναι, βέβαια. Το είδα σε είδηση αυτό. Ναι, υπάρχει. Υπάρχει. Κάτι για τις ανανεώσιμες πηγές. Δεν έχω καταλάβει. Όχι, στο Λαγία, συγγνώμη, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας το πληρώναμε και πριν να κλείσει η ΕΡΤ. Δεν καταλάβατε. Όχι, μιλάω για έξτρα. Ότι... Αυτά λοιπόν, γιατί ο κόσμος δεν τα ξέρει. Όλοι καθόντουσαν και λέγανε, ας πούμε, τα τόσα εκατομμύρια που αυτό. Τα λεφτά που παίρνανε ο κόσμος, που ελληματική, ούτε ελληματική ήταν η ΕΡΤ, ούτε ήταν στις 7 καλύτερες κερδοφόρες δημόσιες εταιρείες στην Ελλάδα, πλήρωνε φόρους, πλήρωνε εισφορές, έδινε και λεφτά, όχι μόνο δεν έπαιρναν τον κρατικό προϋπολογισμό ούτε μισό ευρώ, πλήρωνε και όλα στον κρατικό προϋπολογισμό, ενίσχυε τον κρατικό προϋπολογισμό με χρήματα. Ο κόσμος είναι αυτοί που μας πληρώνανε. Και εγώ λοιπόν αυτό που έλεγα είναι το εξής. Υπόλογοι ήμασταν απέναντι στον ελληνικό λαό. Απέναντι σε αυτούς που μας πληρώνουν. Και αυτοί που μας πληρώνουν είναι ο κόσμος. Και επειδή λοιπόν το λογαριασμό της ΔΕΗ δεν τον πληρώνανε οι λίγοι, ούτε οι περισσότεροι, αλλά τον πλήρωνε και ο χριστιανός Ορθόδοξος και ο Μωαμεθανός και αυτός που μπορεί να ήταν, ας πούμε, μετανάστης και όχι μόνο Έλληνας και ο δεξιός και ο αριστερός και ο κεντρός και όλοι τον πληρώνανε. Έπρεπε λοιπόν να αναφέρεσαι, το πλήρωνε και αυτός που ήταν στην περιφέρεια, και αυτός που άκουγε δημοτικά, και αυτός που άκουγε κλασική μουσική. Και αυτός που ήταν, ας πούμε, στο Κολωνάκι, και αυτός που ήταν στο Κερατσίνι και στο Ρέντι. Πρέπει λοιπόν να απευθυνθείς σε όλον αυτό τον κόσμο. Και πρέπει να ασχοληθείς με όλον αυτό τον κόσμο. Με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Ελκοντολογίες για να το μαζέψουμε λιγάκι, να αρχίσουμε λίγο να το μαζεύουμε. Εγώ νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να ξαναπροσδιορίσουμε το τι σημαίνει δημόσια τηλεόραση. Και η δημόσια τηλεόραση, είτε είμαστε εμείς είτε δεν είμαστε εμείς σε αυτό το σχήμα της μελλοντικής δημόσιας τηλεόρασης, πρέπει να είναι μια τηλεόραση του δρόμου. Μια τηλεόραση που θα είναι στο πεζοδρόμιο, μια τηλεόραση και ένα ραδιόφωνο με ανοιχτά αυτιά, με ανοιχτά μάτια στα προβλήματα της κοινωνίας, χωρίς αποκλεισμούς, μιλάει με όλους, απευθύνεται σε όλους και προβάλλει τα αιτήματα όλων. Αυτή είναι η ιδανική για μένα δημόσια ραδιοτηλεόραση. Αυτή φαντάζομαι. Έστω και σε αυτή δεν συμμετέχω. Δεν έχει σημασία. Δεν συμμετέχεις τώρα. Σε αυτή συμμετέχω. Α. Στην όποια μελλοντική δημόσια τηλεόραση. Ξέρεις, δεν είναι η προϋπόθεση έχασα τη δουλειά μου και η ΕΡΤ είμαι εγώ. Η ΕΡΤ δεν είμαι εγώ. Σκέφτεστε πώς θα διεκδικήσετε το αρχείο. Το αρχείο. Ναι, εσείς οι εργαζόμενοι ή οι πρώην εργαζόμενοι κλπ. Είμαστε νομίζω... Γιατί αυτή τη στιγμή και το όνομα και ναι. Το αρχείο. Καταρχάς είμαστε και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το εκτιμήσει ο κόσμος. Έτσι. Βρισκόμαστε 3 μήνες μέσα στην ΕΡΤ. Το αρχείο είναι κλειδωμένο. Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τίποτα από το αρχείο. Εγώ θα ήθελα να χρησιμοποιήσετε. Ναι, εγώ δεν θα ήθελα να με κατηγορήσει κάποιος ότι ο οποιοσδήποτε από εδώ μέσα πήρε ένα κομμάτι αυτού του αρχείου που δεν ανήκει σε μένα και δεν ανήκει σε κανέναν εργαζόμενο και είναι κληρονομιά του ελληνικού λαού. Γιατί εδώ μιλάμε για την σύγχρονη
Καλά, δεν μιλάμε. Ιστορία, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για να είναι διαθέσιμο το αρχείο στον κόσμο. Το αρχείο στον κόσμο έτσι κι αλλιώς μέσα από την. Δεν ξέρω αν λειτουργεί. Ήτανε, ναι, ήταν σε ένα μεγάλο βαθμό. Βεβαίως είχαν τη δυνατότητα από όλους τους κόσμους να μπαίνει μέσα στο, τώρα... στο αρχείο. Είχε τη δυνατότητα να μπαίνει στο αρχείο. Εμείς λοιπόν το αρχείο το διαφυλάξαμε, το κλειδώσαμε. Δεν θέλουμε να μας κατηγορήσει κανένας ότι έφυγε κομμάτι του αρχείου από εδώ μέσα. Και αν δείτε και το πρόγραμμά μας, πέρα από τις ζωντανές εκπομπές και τα δελτία ειδήσεων τα οποία έχουμε, δεν χρησιμοποιούμε εκπομπές αρχείου. Καθόμαστε και χρησιμοποιούμε αυτά που μας φέρνουν οι κινηματογραφιστές, οι άνθρωποι που είναι παραγωγοί, οι σκηνοθέτες, άνθρωποι που έχουν κάνει δικές τους δουλειές και μας προσφέρουν τις δουλειές τους. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Καλά, δεν έχουμε οικειοποιηθεί κάτι και ναι. Θέλουμε, δηλαδή, μπορείτε να κάνετε μία βόλτα εδώ μέσα, έτσι κι αλλιώς μετά από τρεις μήνες και να δείτε ότι τα πάντα είναι σε μια κατάσταση, δηλαδή, μα, εδώ δίπλα μας υπάρχει ένα γραφείο που έχουν φύγει όλοι τους. Αυτό το γραφείο είναι κλειδωμένο, δεν έχει μπει κανένα σε αυτό το γραφείο. Δίπλα μας, εδώ μιλάμε. Απλώς το λέω σαν ορθή χρήση, όχι για να το κλέψεις. Ξέρεις, άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Ναι, με αυτά τα νομικήστικα νομίζω κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνουμε. Ναι, αλλά από την άλλη υπάρχουν και προβοκάτσεις. Ναι. Και δεν θέλω να μπω σε αυτές τις διαδικασίες. Ναι. Και δεν θέλουμε και κανένας, ας πούμε, να γίνει θύμα μιας τέτοιας προβοκάτσιας. Πάντως, είμαστε δεμένοι από χαρτιά. Γενικά είμαστε δεμένοι, έτσι. Δηλαδή, χαρτιά είναι. Ναι. Και φόβος. Φόβος, ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να το κλείσω έτσι. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να το κλείσω. Δεν ξέρω ποιος είναι αυτός ο τρόπος. Ωραία, θα μπορούσαμε να δώσουμε έτσι ένα τέλος, ας πούμε, σε αυτή την συζήτηση. Δεν είναι συνέντευξη, δεν το βλέπω σαν συνέντευξη. Βλέπω μια ανοιχτή συζήτηση με έναν άνθρωπο που μου δίνει την ευκαιρία να μου ξεδιπλώσει έτσι πτυχές. Ξέρεις, δεν βγήκα καθόλου σε αυτή τη συζήτηση που κάναμε σε μια διαδικασία τι πρέπει να απαντήσω ή δεν πρέπει να απαντήσω. Απαντάω, ας πούμε, αυτό. Μα που, αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που νιώθω. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό που εξ αρχής αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Ξέρεις, πρέπει ή δεν πρέπει. Έτσι νιώθω, έτσι μιλάω. Σε μια συζήτηση που δύο άνθρωποι που πίνουμε ένα καφέ και τα συζητάμε. Και νομίζω ότι. Ήρθε ο καιρός να μιλήσουμε έτσι, να κοιταχτούμε στα μάτια και να τα πούμε σαν άνθρωποι που πίνουν ένα καφέ, διότι ψηλώσαμε περισσότερο από όσο έπρεπε. Δεν είναι οικονομική κρίση μόνο. Είναι και πολιτισμική, είναι και κρίση αξιών, ήταν και τέτοια κρίση. Και ήρθε η στιγμή να ξύσουμε λίγο κάτω από την σκουριά. Γιατί εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό το πράγμα, ότι κάτω από αυτή τη σκουριά υπάρχει χρυσός. Φτάνει να το ξύσουμε. Αφού έχει προχωρήσει λοιπόν και η κοινωνία, οπότε φαντάζομαι και ο πύχης της ενημέρωσης έχει ανέβει και θα ανταποκριθείτε αυτό το διάστημα, όσο διάστημα αντέξετε κτλ. Έτσι. Εντάξει, μιλάμε μεγάλες κουβέντες. Ξέρεις, βαριά. Άπαξ και αναγνωρίζεις αυτό όμως. Άπαξ και αναγνωρίζεις ότι η κοινωνία έχει προχωρήσει και ήδη σε προσπερνάει. Ναι. Υπάρχει και ο ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχει και η κούραση, υπάρχει και η απογοήτευση. Ξέρεις, έχουμε ζήσει όλα τα συναισθήματα αυτούς τους τρεις μήνες. Έχουμε κλάψει, έχουμε γελάσει, έχουμε ονειρευτεί, έχουμε ελπίσει, έχουμε χαμογελάσει. Έχουμε ζήσει γενέθλια. Έχουμε αγκαλιάσει ο ένας τον άλλον, έχουμε τσακωθεί, έχουμε ονειρευτεί. Δεν είναι κακό. Έχουμε ζήσει. Ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.